who injured himself in front of the off the coast of the Lebanon. So we are very thankful for that, and this trip is also showing our thankfulness for that day. So thank you very much again to all those involved. 1.5 hours, a lot of action. If you have any questions, just ask. The main focus. So enjoy yourself. Thank you for joining us today. I will now hand over to the command officer. The main focus is, if anything will happen on board, we'll announce it by the alarm bell. And if you hear any sound of the alarm bell, then please assemble here where we stand right here. Maybe some few words about friendship. Καταρχήν να πω ότι η άσκηση αυτή έχει δεξαχθεί με κάθε επιτυχία και ήταν συνέχεια άσκησης που ξεκίνησε τον Αύγουστο, και θέλω να συγχαρώ
όλους και το γερμανικές δυνάμεις που έλαβαν μέρος, αλλά και οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς. Τέτοιες ασκήσεις είναι που επιβεβαιώνουν την κρατική μας οντότητα, αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική, τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό μας ρόλο. Πάνω απ' όλα όμως, τέτοιες ασκήσεις μετατρέπουν πλέον την Κύπρο σε κέντρο σταθερότητας και ειρήνης, με πολλαπλά ωφέλη, και οικονομικά και πολιτικά. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, να μετατρέψουμε την Κύπρο σε ένα περιφερειακό κέντρο σταθερότητας, και αντιλαμβάνεστε ότι τον τελευταίο καιρό, μετά και την κρίση στη Συρία, έχει επιβεβαιωθεί αυτός ο ρόλος της Κύπρου. Πέραν τούτου, οφείλω να πω ότι τέτοιες ασκήσεις επιβάλλεται να τις κάνουμε τακτικά, γιατί το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει λάβει μέρος σε πολλές πραγματικές αποστολές και έχει με επιτυχία φέρει εις πέρας αυτές τις αποστολές. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι ζούμε σε μια περιοχή που υπάρχει πολιτική και στρατιωτική αστάθεια. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να συμβούν καθημερινά και ο ρόλος αυτός του ΞΕΔ είναι καθοριστικής σημασίας. Θα συνεχίσουμε τέτοιες ασκήσεις και με άλλες φιλικές χώρες. Προγραμματίζονται πολύ σύντομα και θα είναι με σημαντικές χώρες που διαδραματίζουν ρόλο στην περιοχή. Νομίζω ότι στο παρελθόν είχαμε τέτοιες ασκήσεις και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία και με την Ελλάδα και με το Λίβανο και με άλλες χώρες. Θα συνεχιστούν αυτές οι ασκήσεις και σύντομα θα ανακοινώσουμε και άλλες ασκήσεις με χώρες, ναι, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κύριε Υπουργέ, η σημερινή άσκηση ήταν έρευνας και διάσωσης στην ΑΟΣ. Ήταν έρευνας και διάσωσης στην περιοχή μας. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα που έχουμε στην ΑΟΣ ή στο FIR μας. Έχουμε και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το δίκαιο της θάλασσας. Και δεν είναι πάντα σωστό να λέμε ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πηγάζουν και από το διεθνές δίκαιο. Ασφαλώς και πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο. Από την άλλη όμως έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι ασκήσεις αυτές είναι μέρος αυτών των υποχρεώσεων. Επαναλαμβάνω να μην ξεχνούμε και το έχω πει και πρόσφατα ότι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτελεί έναν καθοριστικό ρόλο, είναι σημαντικό το έργο και αυτόν διαφαίνεται από το τι έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Πώς σας καβέλαβα μέρος στην ασκήση σήμερα? Νομίζω να μείνουμε ενός εδώ.